και να φαντάζεσαι ότι προσφέρεις εκδούλευση, προτρέποντάς μας σε αθέμητες ενέργειες. Γιατί δεν επιθυμούμε να υποστείς κάποιο κακό από τους Αθηναίους, καθώς τη χάνεις πρόξενος και φίλος μας. Στον Μεν Αλέξανδρο τον Μακεδόνα αυτή την απάντηση έδωσαν και στους πρέσβεις της Σπάρτης είπαν τα εξής. Τότε οι Λακεδαιμόνιοι φοβήθηκαν μήπως έρθουμε σε συμφωνία με τους βαρβάρους, ήταν εντελώς ανθρώπινο. Όμως ήταν εσχρό εκ μέρους σας να φοβηθείτε τόσο, αφού γνωρίζετε καλά το φρόνημα των Αθηναίων. Με το ελληνικό έθνος έχουμε το ίδιο αίμα, την ίδια γλώσσα, κοινά ιερά, κοινές θυσίες και όμοια ήθη, του οποίου δεν μπορούν να γίνουν προδότες οι Αθηναίοι. Πρέπει ακόμη να γνωρίζετε, αν προηγουμένως δεν το γνωρίζετε, ότι έστω και ένας μόνο Αθηναίος να βρίσκεται στη ζωή, για κανέναν λόγο δεν θα συμφωνήσουμε με τον Ξέρξη. Και τώρα, επειδή η κατάσταση είναι κρίσιμη, να στείλετε στρατό όσο το δυνατόν ταχύτερα, γιατί ο Πέρσης θα εισβάλλει στη χώρα μας. Πριν λοιπόν αυτός παρουσιαστεί στην Αττική, να εκστρατεύσουμε εμείς τη Βιωτία. Ο Μαρδόνιος μόλις επέστρεψε ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο γιος του Αμίντα του Πρώτου ο Μακεδόν, και τον πληροφόρησε για την απάντηση των Αθηναίων, έσπευσε αμέσως να καταλάβει την Αθήνα. Αυτή τη φορά ο Μαρδόνιος πίστευε ότι οι Αθηναίοι θα περίμεναν να πολεμήσουν μαζί του στην Αθήνα και δεν θα έφευγαν όπως πριν στη Σαλαμίνα, όταν ο Ξέρξης κατέλαβε την Αθήνα άδεια από τους κατοίκους της και την κατέκαυσε. Όμως και αυτή τη φορά τα όνειρα του Μαρδόνιου να στείλει με φωτεινά σήματα από νησί σε νησί την πληροφορία ότι κατέλαβε αυτό στην Αθήνα, πράγμα το οποίο δεν είχε μπορέσει να πραγματοποιήσει ο Ξέρξης, δεν έγινε ποτέ, γιατί την Αθήνα την βρήκε πάλι άδεια από κατοίκους, οι οποίοι κατέφυγαν στην περιοχή της Σαλαμίνας, κοντά στο στόλο τους και κοντά σε φίλιο έδαφος, το οποίο τους είχε παραχωρηθεί για να κάνουν την εκκλησία του Δήμου, η οποία αποτελείται από 500 άνδρες. Ήταν άδικος ο κόπος των Θηβαίων που προσπάθησαν να κρατήσουν το Μαρδόνιο στην περιοχή τους, η οποία ήταν η πιο κατάλληλη, και πραγματικά είχαν δίκιο οι Θηβαίοι, για μια μελλοντική μάχη με τον συνασπισμό των Ελλήνων. Ο Μαρδόνιος δεν άκουσε τους Θηβαίους, κατέβηκε στην Αθήνα, την βρήκε άδεια από κατοίκους, και εκεί κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να μείνει, γιατί αν έφταναν οι Πελοποννήσοι θα τον παγίδευαν μέσα σε στενό χώρο όπου δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ιππικό του, και σαν διαφυγή ήταν μόνο η περιοχή των Ελευθερών, η οποία αν έκλεινε και από άλλους συμμάχους θα παγιδευόταν ο Μαρδόνιος κοντά στην Αθήνα με πολύ κακές προοπτικές για τον στρατό των Περσών. Έτσι έκανε άλλη μία αποκοτιά ο Μαρδόνιος, πήγε νοτιότερα, στο νοτιότερο και δυτικότερο μέρος που έφτασε ο Περσικός στρατός, στην περιοχή των Μεγάρων, όπου εκεί συνάντησε την εμπροστοφυλακή των Σπαρτιατών, έδωσε μάχη, αλλά κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να περιμένει και τον συνασπισμό των υπολείπων Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονταν στον Ισθμό, γιατί θα κινδύνευε, και έτσι γύρισε πίσω στην Βιωτία. Οι Αθηναίοι και οι Πλατεοί συνασπισμένοι
έστειλαν αντιπροσώπους από τη Σαλαμίνα στη Σπάρτη για να ζητήσουν τη βοήθεια των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες επί τριήμερων γιόρταζαν τα Ιακύνθια, γιορτές οι οποίες γίνονταν στη Σπάρτη κατά τον Ιούλιο μήνα, αφιερωμένες στον Ιάκυνθο, τον αγαπημένο φίλο του Θεού Απόλλωνος, ο οποίος τον είχε σκοτώσει κατά λάθος, και τις μεν δύο πρώτες μέρες η γιορτή άρχιζε με θρήνους και οδυρμούς των νέων που έχασαν ένα νέο συνομιλικό τους στο άνθος της ηλικίας του, ενώ η τρίτη μέρα ήταν εορταστική με χορούς, πανηγύρις και γιορτές για τον αφηρωισμό, δηλαδή την Ανάσταση του Ιάκυνθου μαζί με τους Ολύμπιους θεούς, όπου έγινε ημίθεος, όπου έγινε μεγάλος ήρωας και ανέστη εκ των νεκρών. Οι Λακεδαιμόνοι επί 10 ημέρες δεν έδιναν απάντηση στην αντιπροσωπεία των Αθηναίων και κάθε μέρα ανέβαλαν για την επομένη να δώσουν απάντηση στο αν θα βοηθούσαν ή όχι. Οι Αθηναίοι την τελευταία ημέρα, την 10η, εμφανίστηκαν με πρόθεση να πούν ότι αν δεν τους βοηθούσαν οι Σπαρτιάτες θα έκαναν ό,τι μπορούσαν ή θα κατέληγαν να πάνε στη Νότια Ιταλία, στην αποικία του Σύρη, για να διασωθούν, εγκαταλείποντας πλέον για πάντα την πατρίδα τους στην Αθήνα. Επιτέλους, η απάντηση και στη συνέχεια η εκστρατεία των Σπαρτιατών έγινε με τον ακόλουθο τρόπο. Την προηγούμενη της ημέρας κατά την οποία επρόκειτο να παρουσιαστούν για τελευταία φορά οι απεσταλμένοι, ο Χίλεος από την Τεγέα, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη δύναμη από όλους τους ξένους της Λακεδαίμονας, πληροφορήθηκε από τους εφόρους όλα όσα είπαν οι Αθηναίοι. Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Χίλεος είπε προς τους εφόρους τα εξής: «Άνδρες έφοροι, έτσι έχουν τα πράγματα. Αν οι Αθηναίοι δεν είναι ενωμένοι με μας, αλλά σύμμαχοι των βαρβάρων, παρόλο το ισχυρό τείχος το οποίο χτίζεται στον Ισθμό, μεγάλες θύρες είναι ανοιχτές στην Πελοπόννησο για τον Πέρση. Ακούστε λοιπόν τους Αθηναίους πριν αποφασίσουν κάτι άλλο, το οποίο θα ήταν καταστροφή για όλη την Ελλάδα». Αφού οι απεσταλμένοι των Αθηναίων, των Πλατέων και των Μεγαραίων κατηγόρησαν τους Λακεδαιμόνιους ότι γιορτάζουν και δεν βοηθούν τους Αθηναίους και τους υπόλοιπους Έλληνες να σταματήσουν τον Πέρση στην Βιωτία, εκείνοι τους διαβεβαίωσαν ότι τα στρατεύματα που έστειλαν κατά των ξένων υπολογίζουν να βρίσκονται ήδη στο Ορέστιον, μικρή πόλη της Αρκαδίας, βορειοδυτικά της Σπάρτης, κοντά στο σημερινό χωριό Πάπαρη. Και ενώ οι 40.000, 5.000 Λακεδαιμόνοι και 35.000 ήλωτες είχαν ήδη ξεκινήσει μέσα στη νύχτα, ξεκίνησαν και οι Αθηναίοι και οι Πλατεείς και οι Μεγαρείς πρέσβεις για να τους συναντήσουν στο δρόμο, και οι Σπαρτιάτες έστειλαν ακόμα 5.000 Λακεδαιμόνιους μαζί τους για να ενισχύσουν τους πρώτους. Αρχηγό των Σπαρτιατικών δυνάμεων, οι Λακεδαιμόνοι έστειλαν τον Παυσανία, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να βρεθεί αρχηγός των δυνάμεων, μιας και η θέση αυτή ανήκε στον Πλήσταρχο, τον γιο του Λεωνίδα και της Γοργούς. Η Γοργό ήταν η γυναίκα του Λεωνίδα και κόρη του βασιλιά της Σπάρτης Κλεωμένη. Για την Γοργό, μητέρα του Πλήσταρχου, πρέπει να κάνω ένα αφιέρωμα εδώ για την μεγάλη αυτή γυναίκα. Η Γοργό πρέπει να είχε γεννηθεί με το χάρισμα της μαντικής, και αυτό το βλέπουμε σε πολλές σκηνές από την ιστορία της Σπάρτης,
τις οποίες αναφέρει ο Ηρόδοτος. Όταν ήταν 7 με 8 χρονών κοριτσάκι, ο πατέρας της, ο Κλεομένης, την είχε πάντα μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή στις συμβουλές που έδινε στον Σπαρτιάτη βασιλιά. Όταν ο τύραννος της Μιλήτου, ο Αναξαγόρας, έφτασε στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια των Σπαρτιατών να κάνουν κάτι, ένα εκστρατευτικό σώμα, για να απελευθερώσει ο Σπαρτιατικός στρατός τις αποικίες της Μικράς Ασίας, οι οποίες είχαν καταληφθεί από τους Πέρσες, η μικρή Γοργό βρισκόταν δίπλα στον πατέρα της, όταν ο Κλεομένης πήρε προθεσμία 3 ημερών για να απαντήσει στην πρόταση του Αναξαγόρα. Την τρίτη ημέρα, όταν παρουσιάστηκε ο Αναξαγόρας στον Κλεομένη, ο Κλεομένης ρώτησε πόση ήταν η απόσταση από τη θάλασσα μέχρι τα Σούσα, την πρωτεύουσα των Περσών, όπου διατηρούσαν και τους αμύθιτους θησαυρούς τους, ή ένα μέρος από αυτούς, μαζί με τις άλλες πρωτεύουσες που ήταν τα Εκβάτανα και η Βαβυλώνα. Όταν άκουσε 90 μέρες πορεία μακριά από τη θάλασσα, ο Κλεομένης έδωσε αρνητική απάντηση και επέστρεψε στο σπίτι του. Εκεί όμως εμφανίστηκε ο Αναξαγόρας με οικετηρία, δηλαδή με κλαδί ελιάς, και τον παρακάλεσε να μην του κάνει κακό, και μπροστά στην Γοργό άρχισε να του κάνει προτάσεις, αρχίζοντας από ένα τάλαντο, φτάνοντας μέχρι 50 τάλαντα αμοιβή, για να γίνει η εκστρατεία των Σπαρτιατών εναντίον των Περσών στην Ασία. Και τότε η Γοργό σηκώθηκε, τράβηξε τον πατέρα της από τα ενδύματά του και του είπε: «Φύγε πατέρα, αυτός ο άνδρας θέλει να σε καταστρέψει». Ο βασιλιάς της Σπάρτης Δημάρατος, γιος του Αναξανδρίδη, είχε αμφισβητηθεί κατά τη γέννησή του από τον πατέρα του ότι ήταν δικό του παιδί, γιατί ήταν παιδί από την τρίτη σύζυγο του Αναξανδρίδη, ο οποίος μάλλον δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Τότε ο Δημάρατος αυτομόλυσε στην αυλή του βασιλιά Ξέρξη, ο οποίος κάθε μέρα τον είχε υποχρεώσει στο πρωινό να τρώει μαζί του, μεγάλη τιμή, αλλά να του υπενθυμίζει δέσποτα Μέμνησο των Αθηναίων. Ο Δημάρατος, όταν είδε τις προετοιμασίες των Περσών για πόλεμο εναντίον των Ελλήνων, έστειλε μία επιστολή με πιτάκια, με πινακίδες ξύλινες, στη Σπάρτη για να ειδοποιήσει για τον επερχόμενο πόλεμο. Οι πινακίδες αυτές όμως, επειδή υπήρχε λογοκρισία και έλεγχος στο δρόμο, στα διόδια των Περσών κατά την αποστολή επιστολών αυτές ελέγχονταν, σκέφτηκε να μην προδοθεί το μυστικό του, γι' αυτό και το